Λοιπόν, κοντά μας ο προπονητής Εράνης, Ευάγγελος Στουρνάρας. Η Εράνη έκανε σήμερα μια πολύ μεστή εμφάνιση, είχε τις ευκαιρίες, τις έλειψε όμως τον γκολ. Το οποίο το βρήκε ο αντίπαλος και κέρδισε 0-1. Ωραία προσπάθεια, ευχάριστη εμπειρία του Κύπελλου Ελλάδος. Επιβάλλεται να συνεχίσουμε, επιβάλλεται να έχουμε το κεφάλι ψηλά, επιβάλλεται να είμαστε σκληροί κάθε μέρα στη δουλειά. Συγχαρητήρια τον αντίπαλο, έκανε την προσπάθειά του. Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ειδικά από το 8 λεπτό και μετά, νομίζω, που βρήκαμε το γήπεδο ακριβώς, ανοίξαμε, πήραμε όλο το πλάτο στο βάθος του γηπέδου. Μέχρι και τον αντίπαλο τον οδηγήσαμε στο 25 σε μια βεβαιασμένη αλλαγή, έτσι, χρονικά, για να αλλάξει το σχηματισμό του. Ήμασταν καθολικά καλύτεροι. Χάσαμε 2-3 επανάληπτες και μια κλασική ευκαιρία, ειδικά με τον γκολ του Κωνσταντόπουλου. Δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε λίγο περίεργα για μας. Μπήκε ο αντίπαλος, μετέφερε λίγο την πίεση της μπάλας με μακρινές μεταβιβάσεις. Έγινε ένας τραυματισμός και εκεί θεωρώ ότι κρίθηκε το παιχνίδι από πλευράς γκολ. Η αλλαγή σχηματισμού, ο αρχικός μας ήταν άλλος και μετά βάλαμε άλλο σχηματισμό. Δεν βρεθήκαμε καλά, έπρεπε να είμαστε πιο γρήγοροι στην αλλαγή του σχηματισμού εκείνη τη στιγμή και να ανταποκριθούμε όπως ήμασταν και πριν. Δεν πειράζει. Θα κρατήσουμε το βίντεο, θα πρέπει να αναλύσουμε καλά το βίντεο, να εντοπίσουμε λάθη. Θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα, διότι έρχεται ο μαραθώνιος του Κυπέλλου Μεσσηνίας και του Πρωταθλήματος Μεσσηνίας, όπου η στόχη μας είναι να τα καταφέρουμε και να κατακτήσουμε, αν όχι τον ένα τίτλο, σίγουρα το δεύτερο που είναι η άνοδος. Συγχαρητήρια στα παιδιά, πραγματικά. Είχαμε πει με τα παιδιά ότι δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο εργασίας μας, θα φτάσουμε σε κορύφωση κούρασης προπονήσεων. Είμαστε στην 5η εβδομάδα προετοιμασίας, η ομάδα όμως δείχνει ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια και πάλι στα παιδιά, συγχαρητήρια στον αντίπαλο, σεβασμός πολύ, ειδικά το coach, είμαστε και πατριώτες από τη Φιώτιδα, άξιος, κύριος, δεν υπήρχε τίποτα, κάποιες εντάσεις μεταξύ των παιχτών, παιδιά είναι. Ποδοσφαιριστές, παιδιά είναι, γίνονται, να μην συνεχίζεται οτιδήποτε. Coach, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι παίξαμε σε μια ώρα εντελώς ασυνήθιστη για τα δεδομένα των Φιλιατρών, των παικτών, με πάρα πολύ ζέστη, κάτω από αυτές τις συνθήκες? Κοιτάξτε, συνήθως ο καιρός, έτσι λέμε, ότι βοηθάει την ομάδα που τρέχει λιγότερο στο γήπεδο. Εγώ δεν θα πω αν έτρεξε ο αντίπαλος λιγότερο ή περισσότερο. Εγώ θα πω, όπως είπα και σε προηγούμενο μέσο μαζικής ενημέρωσης, ότι είναι, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, αλλά είναι 100% λάθος. Υπάρχει μια μεγάλη διοργάνωση, το Κύπελλο Ελλάδος. Είναι μια διοργάνωση, ο θεσμός αυτός είναι πάρα πολλά χρόνια. Τον έχουν κατακτήσει οι πιο μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι αντίξωση οι συνθήκες να παίζουν τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές της αλφατοπικής, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες τοπικό, με εργαζόμενα παιδιά και από τις δύο ομάδες, να παίζουν 12 η ώρα. Δηλαδή, αν γίνει ένα αρνητικό γεγονός από υγεία, ποιος θα πούμε ότι ευθύνεται? Νομίζω ότι είναι λάθος η ώρα αυτή. Δεν μπορεί να ορίζεται στην Ελλάδα. Εντάξει, είμαστε Σεπτέμβρη, αλλά ξέρουμε ότι στην Ελλάδα μέχρι τέλη Σεπτέμβρη έχουμε 30+ βαθμούς και εδώ έχει 35+ βαθμούς. Είναι λάθος η ώρα, 100% και για τις δύο ομάδες και για τους εργαζόμενους όλους. Εσάς, τους διαιτητές, τους προπονητές εμάς, τους ανθρώπους που βάφουν το γήπεδο, που κουρεύουν το γήπεδο σήμερα το πρωί, για όλους. Νομίζω ότι η ώρα είναι πολύ λάθος. Λοιπόν, κοντά μας ο προπονητής της Θύελλας Καμαρίου, ο κύριος Μάκης Πούλος, έχοντας γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στο πάνθεον της ποδοσφαιρικής ιστορίας, μιας ομάδας από τη Σαντορίνη που θα παίξει με μία τη Super League 2. Μια λαμπρή μέρα για τα βιβλία της ιστορίας της ομάδας σας, η οποία περνά από τα Φιλιατρά, μια έδρα που δεν άλλωσαν αρκετές ομάδες από όλα τα νησιά της Ελλάδας, να πω, γιατί πέρσι ήταν σε αυτόν τον όμιλο η Εράνη. Ναι. Το κάνει τώρα η Θύελλα. Παίξατε, coach, ένα πρώτο παιχνίδι στη σεζόν και ένιωθα ότι έβλεπα μια ομάδα η οποία παίζει μαζί σίγουρα 6-7 μήνες αγωνιστική σεζόν στα πόδια της. Πήρατε αυτό που θέλατε και ποια συναισθήματα υπάρχουν μετά το σφύριγμα της λήξης? Καταρχήν, η Θύελλα Καμαρίου, με άλλο όνομα, σαν Σαντορίνη 2020, με το ίδιο αφημί, έχει αγωνιστεί στο Super League 2, ένα πρωτάθλημα, και αποχώρησε λόγω του γηπεδικού προβλήματος, από ό,τι ξέρω, διοικητικά. Από εκεί και μετά, άρα έχουν παραστάσει και η διοίκηση και οι ποδοσφαιριστές, από τους περισσότερους που παραμένουν στην ομάδα για 5-6 χρόνια, από ό,τι ξέρω, κάποιοι ποδοσφαιριστές. Εγώ είμαι καινούργιος στην ομάδα, φέτος ήρθα. Βέβαια, κάθε καινούργια αρχή είναι διαφορετική. Η ομάδα πέρσι πήρε double, φέτος πάμε για το ίδιο. Είναι, βέβαια, κάθε χρονιά είναι καινούργια, είναι διαφορετική, είναι δύσκολη. Βρισκόμαστε ένα μήνα προετοιμασία. Δεν έχουμε παίξει επίσημο μάτς και έχουμε παίξει μόνο ένα φιλικό, στο οποίο χρησιμοποίησα όλους τους ποδοσφαιριστές, όπως καταλαβαίνετε, και παίξαν από 45 λεπτά. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που είδατε σήμερα είναι χωρίς καθένα μάτς. Η αντίπαλη ομάδα είχε παίξει, από ό,τι ξέρω, ένα μάτς κυπέλλου και είχε παίξει και ένα φιλικό περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Ευνηδιαστήκαμε λίγο στην αρχή του αγώνα από τις τοποθετήσεις της Εράνης. Είναι πολύ καλή ομάδα και νομίζω θα πάει καλά στο πρωτάθλημα της Μεσσηνίας. Γι' αυτό και έκανα νωρίς την αλλαγή την πρώτη, αναγκαστικά, γιατί δεν ήταν ότι υστέρησε ο Άγγελος ο Ζαμπέλης που έπαιζε δεξιά. Απλά ήθελα να αλλάξω τη διάταξη στο χώρο του κέντρου και στη δεξιά μας πλευρά, που εκεί υπήρχε μια υπεραριθμία με το 11 της Εράνης. Πολύ καλός παίχτης. Μας δημιούργησε προβλήματα. Από εκεί και μετά ισορροπήσαμε τον αγώνα, είχαμε ευκαιρίες. Από τον αντίπαλο, θα έλεγα, προς το τέλος, επειδή αγχώθηκε, έπεσε με μεγάλες μπαλιές, δεν κινδυνεύσαμε και πάρα πολύ, εκτός από μια φάση εδώ μπροστά. Και θα έλεγα ότι μας βρίσκει το παιχνίδι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχουμε περάσει τρίτη φάση του κυπέλλου. Από εδώ και πέρα θα παίξουμε το μάτς με το Διαγόρα, να το ευχαριστηθούμε. Είναι μια ομάδα επαγγελματική, μια ομάδα β' εθνικής, εννοείται ότι είναι πάνω από εμάς. Εμείς δεν έχουμε κάτι να χάσουμε αυτό το μάτς, μόνο να κερδίσουμε. Να κοιτάξουμε να κάνουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση, να εκπροσωπήσουμε επάξια τόσο το νησί της Σαντορίνης όσο και τις Κυκλάδες σαν ραστινικό ποδόσφαιρο, και θα δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Πόσο όμορφο είναι για μια ερασιτεχνική ομάδα να έχει ένα τέτοιο ιστορική σημασία παιχνίδι μπροστά της. Για μένα είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί όλη αυτή τη βδομάδα τα παιδιά θα σκέφτονται τον αγώνα αυτό. Γενικά αγαπάνε το ποδόσφαιρο και για αυτό το παιχνίδι είχαμε πολύ καλό κλίμα. Γενικά από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η προετοιμασία έχει πολύ καλό κλίμα η ομάδα. Έχουμε ένα team που δουλεύουμε κάθε μέρα στο γήπεδο, ο γυμναστής μας, ο προπονητής θερματοφυλάκων, φυσιοθεραπεύτρια, ο φροντιστής, ο γενικός αρχηγός. Είμαστε 6-7 άτομα, είμαστε κάθε μέρα στο γήπεδο. Έρχονται τα παιδιά, βρίσκουν τα ρούχα τους έτοιμα, πλημμένα, καθαρισμένα. Νομίζω ότι για επίπεδο αστυνομικό δουλεύουμε επαγγελματικά κι εμείς. Αλλά εντάξει, τα παιδιά δουλεύουν, έτσι δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή να μην δουλεύουν. Έρχονται από τη δουλειά, κάνουν προπόνηση και ξαναπάνε πάλι στη δουλειά. Αυτό το διάστημα αυτό γίνεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο η ομάδα ακόμα δεν είναι έτοιμη και δεν έχουν ξεκουραστεί καθόλου τα παιδιά. Νομίζω ότι στην πορεία θα είμαστε ακόμα καλύτεροι από ό,τι είδατε σήμερα. Και ένα σχόλιο για την Εράνη, πώς είδατε εδώ την περιοχή. Ήταν το κύπελλο μια ιστορική συνάντηση δύο περιοχών που απέχουν πάρα πολύ γεωγραφικά, αλλά το ποδόσφαιρο έχει τη δυναμική να τους ενώσει και να δώσει στον κόσμο της ευρύτερης περιοχής έναν αγώνα ανάμεσα σε δύο ομάδες που λειτουργούν σε απολύτως επαγγελματικά πλαίσια, αλλά μετέχουν σε ερασιτεχνικές κατηγορίες. Εμείς, από ό,τι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχουμε έρθει από χθες εδώ, μείναμε στην Κυπαρισία. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο, οι άνθρωποι της Εράνης μας υποδέχθηκαν, ήταν φιλόξενοι μαζί μας, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, τώρα στο τέλος κάποιες εντάσεις, αυτές τις φυσιολογικές στο ποδόσφαιρο. Μέσα στον αγώνα παίζανε με πάθος, με δύναμη, έγινε πολύ δυνατό παιχνίδι. Μέσα στα πλαίσια όμως του ποδοσφαίρου, αυτά που γνωρίζουμε. Είναι πολύ καλή ομάδα, πιστεύω, αυτό είπα και στον προπονητή. Συγχαρητήρια, θα πρωταγωνιστήσει νομίζω στο τοπικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω οι άλλες ομάδες τι είναι, αλλά νομίζω ότι αυτή η ομάδα που δαγώ θα πρωταγωνιστεί στο ποδόσφαιρο Μεσσηνίας, νομίζω. Αυτό που θέλω να πω και για τη δικιά μας την ομάδα και για την Εράνη και για όλες τις ομάδες είναι ότι πρέπει η πολιτεία να μας στηρίξει, να στηρίξει την προσπάθεια των ομάδων και στο κύπελλο και στη ΓΑΜΑ Εθνική και στα τοπικά, γιατί να σας πω ότι το ταξίδι μας εδώ μας στήχησε γύρω στα 7-8.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα κάποιοι άνθρωποι τα βάζουν επειδή αγαπάνε, αλλά μέχρι πότε θα γίνεται αυτό. Και στη ΓΑΜΑ Εθνική πρέπει να αναβαθμιστεί, πρέπει να γίνει πιο επαγγελματική, να έχουν οι ομάδες αποδοχές. Γιατί αυτή τη στιγμή στη ΓΑΜΑ Εθνική οι ομάδες δίνουν πολλά χρήματα, δεν παίρνουν τίποτα και από πουθενά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να ανθίσει, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα και για την εθνική σε βάθος χρόνου. Γιατί αν παίζουν οι ομάδες μας με ξένους, βλέπετε τώρα στην Α' Εθνική, 9-10 ξένοι, ένας Έλληνας ή και κανένας μερικές φορές. Αυτό γίνεται γιατί όλα τα παιδιά, τα καινούρια οι Έλληνες, παίζουν στο εξωτερικό. Γιατί εδώ δεν βρίσκουν συνθήκες. Είτε δεν μπορούν οι ομάδες να τους πληρώσουν, είτε επειδή δεν τους αρέσει, γιατί βλέπουν ότι δεν προωθούνται, δεν. Πρέπει να υπάρχει οργάνωση σε αυτό το θέμα, πρέπει να το δει η πολιτεία. Νομίζω ότι υπάρχει διάθεση αυτή στο μέλλον να στηρίξει τις ομάδες, να στηρίξει τα παιδιά, να στηρίξει τους παράγοντες, γιατί είναι πολύ δύσκολο έργο αυτό. Και η δική μου ομάδα κάνει υπέρβαση αυτή τη στιγμή που ήρθε με αυτές τις συνθήκες να παίξει ποδόσφαιρο εδώ. Αυτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, μας κάνει περήφανος, στη διοίκηση, και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Δίνω πολλά συγχαρητήρια και στην Εράνη και εύχομαι να πάει καλά στο πρωτάθλημα να το πάρει. Ευχαριστώ και σε εσάς. Είμαι ο Βαγγέλης Ωφουστέρης, Γενικός Γραμματέας της Θύελλας Καμαρίου. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Εράνης Φιλατρών για την άψογη φιλοξενία. Ήταν κύριοι με κάπα κεφαλαίο. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο για μας, γιατί ούτε καν ένα φιλικό δεν έχουμε κάνει. Παρ' όλα αυτά, όμως, η Θύελλα έχει δείξει ότι στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος έχει φτάσει και την προηγούμενη φορά αρκετά ψηλά. Και ήταν ένας από τους στόχους μας που θα κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι τη διοίκηση και εύχομαι ότι καλύτερο για την ομάδα των Φιλιατρών.